φάρμακα που θα τον κάνουν καλά ή που θα τον στέλνουν πιο γρήγορα εκεί που δεν θέλει κανείς να πάει γρήγορα. Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Λασκαράτη, και εσάς και τους ακροατές σας. Πολύ μπερδεμένο το ακροατήριο. Ακούει πολλές απόψεις αντιφατικές μεταξύ τους και αντικρουόμενες. Νομίζω καταρχήν ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και εάν μπορέσουμε για ένα λεπτό να καταλάβουμε αυτά τα οποία θα διατυπώσουμε, νομίζω θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καταρχήν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών το έχει ξεκαθαρίσει, το ξεκαθαρίζει και μέσα από την εκπομπή σας. Θεωρεί ότι όλα τα φάρμακα τα οποία λειτουργούν και υπάρχουν σήμερα στην ελληνική επικράτεια είναι ασφαλέστατα. Εδώ υπάρχει τώρα ένας νόμος ο οποίος προωθείται, ο οποίος λέει ότι πλέον ο γιατρός δεν θα συνταγογραφεί το σκεύασμα, θα συνταγογραφεί τη δραστική ουσία. Και θα πηγαίνει στο φαρμακείο, όπου εκεί θα παίρνει το πιο φτηνό φάρμακο. Και αυτό είναι το γενώσιμο φυσικά. Γενώσιμο σημαίνει εκείνο το οποίο έχει τη δραστική ουσία του πρωτοτύπου, όταν είχε παραχθεί πριν 10-20 χρόνια και έχασε την πατέντα, και πλέον κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες σκέτο μπορούν και παράγουν αυτό το φάρμακο και τη δραστική ουσία. Γενώσιμα υπάρχουν σε τι ποσοστό των φαρμάκων που κυκλοφορούν? Θέλω να πω ότι υπάρχουν προϊόντα φαρμακευτικά τα οποία δεν έχουν γενώσιμα. Ναι, υπάρχουν καταρχήν. Υπάρχει μόνο το πρωτότυπο, το original. Όλες οι έρευνες γίνονται από φαρμακευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Όταν λοιπόν μία έρευνα καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα θεραπευτικό, τότε αυτή η φαρμακευτική εταιρεία πατεντάρει αυτή την ουσία και για 10 χρόνια περίπου έχει το δικαίωμα να έχει το μονοπόλιο για να μπορέσει να βγάλει τα έξοδα αυτής της έρευνας. Από εκεί και πέρα, μόλις τελειώσει το δεκάχρονο, μπορούν όλες άλλες ή όσες θέλουν φαρμακευτικές εταιρείες να βγάλουν αυτό το φάρμακο. Αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι το αντίγραφο ή το γενώσιμο ή το generics, όπως λέγεται. Το αντίγραφο είναι το ίδιο καλό. Το αντίγραφο είναι το ίδιο καλό με το πρωτότυπο, κύριε Πατούλη. Όσον αφορά τη δραστική ουσία, γι' αυτό λέμε και πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Εάν είναι η καθαρότητα της δραστικής ουσίας αυτή που πρέπει σύμφωνα με το πρωτότυπο, στην καθαρότητα εννοούμε τα μιλιγκράμμ της φαρμακευτικής ουσίας χωρίς να υπάρχει τίποτε άλλο, και έτσι πρέπει να είναι, αλλά αντιλαμβάνεστε στην εποχή του κέρδους πρέπει κανείς να το ελέγχει ότι είναι έτσι, τότε δεν έχουμε θέμα όσον αφορά τη δραστική ουσία. Όμως ένα φάρμακο δεν εξαρτάται μόνο από τη δραστική ουσία. Έχει τα έκδοχα, τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι αυτά τα οποία βοηθούν πέραν των άλλων και την δυνατότητα απορροφησιμότητας της δραστικής ουσίας, διότι δεν είναι πόση δραστική ουσία θα πάρεις, είναι πόση θα απορροφηθεί από τον οργανισμό για να έχεις το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, εάν ένα πρωτότυπο φάρμακο το οποίο δίνουμε μειώνει κατά 30% τη χοληστερίνη του αίματος, για να έχουμε ένα παράδειγμα, μπορεί κάποιο generics να το μειώνει 15%. Αυτό τι σημαίνει? Είτε ότι πρέπει να διπλασιάσει ο θεράπων γιατρός την θεραπεία για να μπορέσει να πετύχει το τελικό αποτέλεσμα θεραπευτικό, είτε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει φαρμακευτικό σκεύασμα. Αυτός ο οποίος μπορεί να τα δει αυτά μέσα από εξετάσεις είναι ένας και λέγεται γιατρός, θεράπων γιατρός, κανείς άλλος. Άρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε και στην αντίθεση του ότι το νομοθέτημα το οποίο προχωράει σήμερα, δηλαδή σε λίγες μέρες εννοώ, θα είναι τέτοιο το οποίο θα λέει στον γιατρό μόνο θεραπευτική ουσία, και όταν θα πάει ο ασφαλισμένος στο φαρμακείο θα πάρει το φτηνότερο φάρμακο πάνω σε αυτήν την θεραπευτική ουσία. Αυτό μπορείτε να το ακολουθήσετε, κύριε Πατούλη? Μπορείτε να το ακολουθήσετε και να το παρακολουθήσετε αυτή τη λογική? Μπορείτε να συνετιστείτε με αυτή την προσταγή του Υπουργείου Υγείας? Γιατί βλέπω ότι οι πολίτες αντιδρούν. Μαθαίνω μάλιστα ότι την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα υπάρχει και ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ακούστε, είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή, διότι έχουν ακουστεί πολλά, μα στην Ευρώπη γίνονται αυτά, μα στην Αμερική γίνονται άλλα. Θα σας πω καταρχήν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
ότι εκεί έχουν μια τελείως διαφορετική φαρμακευτική πολιτική από τη δική μας. Υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα και μια διαφορετική παιδεία και των χρηστών και των λειτουργών. Και υπό αυτή την έννοια θα σας έλεγα ότι σήμερα, αν αλλάξει αυτό βία όπως προωθείται από το νομοσχέδιο, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα, ίσως και αύξηση και νοσηρότητος, διότι αυτό θα σημαίνει ότι ο φαρμακοποιός θα προσπαθήσει να πάρει και να δώσει ένα φάρμακο το οποίο δεν θα μπορέσει να δώσει την καλύτερη δυνατή θεραπεία, δεν θα μπορεί να το ελέγξει, διότι ο φαρμακοποιός θα βλέπει τις εξετάσεις σαν μια τυπλοποίηση ασθενούς με συγκεκριμένο σκεύασμα, θα μπορέσει να τον βελτιώσει, να τον θεραπεύσει. Όχι. Ο γιατρός το κάνει. Και επειδή ακριβώς θέλουμε το 18% των generics να το μετατρέψουμε σήμερα, δηλαδή μέσα στη χρονιά, στο 50% για να έχουμε μια τάξη μεγέθους οικονομίας για τη φαρμακευτική. Και με μπόνους ακούγεται για τους γιατρούς που θα πετύχουν αυτό το στόχο, που θα τον φτάσουνε. Ναι, εγώ το θεωρώ ότι αυτό είναι λογιστικό στόχος. Δεν έχουν πάρει τον επιστημονικό στόχο αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν τις νομοθετήσεις, διότι έχουν μόνο μια στόχευση, τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Και εδώ, κύριε Λασκαράτε, εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε πει, βεβαίως υπήρχε μια, εάν θέλετε, ένας παραλογισμός όσον αφορά τα έξοδα που έδινε η φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας, αλλά και γι' αυτό ακριβώς μπήκε και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τη στηρίζουμε και εμείς, όλοι μας δηλαδή, για να μπορούν να ελεγχθούν και να αποβληθούν αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή προσπαθούν να λαϊλατίσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, και ο Ιατρικός Σύλλογος θα είναι κάθετο σε αυτό. Όποιος συνάδελφος δεν είναι σωστός θα αποβάλλεται από το σύστημα, αλλά αυτό είναι άλλο, και άλλο είναι μέσα από λογιστικά κριτήρια να αφαιρέσουμε τα επιστημονικά, με αποτέλεσμα και οι ασφαλισμένοι να έχουν πρόβλημα, αλλά πολύ περισσότερο η ίδια η δημόσια υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς καλούμε το Υπουργείο, την χώρα, μάλλον το κράτος, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του ζητήματος. Βεβαίως θα μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, και με έναν άλλο τρόπο, να μην δίδεται, κύριε Λασκαράτε, κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή. Ξέρετε πολύ καλά στα φαρμακεία που αφήνουν τα βιβλιάρια ή παίρνει όποιος θέλει ανεξέλεκτα αντιβίωση, αρκεί να έχει λίγο συνάχη και να πάει στο φαρμακείο και να του δώσουν την αντιβίωση. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Και αυτό αφενός μεν αυξάνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων στη χώρα μας, αλλά πολύ περισσότερο πηγαίνει μετά σε κάποιον γιατρό για να μην το πληρώσει. Και έτσι λοιπόν η θεραπεία μεταβιβάζεται από τον γιατρό στον φαρμακοποιό και κατόπιν συνταγογράφου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πατούλη. Κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Αντένα 972.